Μεγαλώνει ανησυχία για τον 39χρονο Θήμιο από τον πύργο, τα έγνη του οποίου έχουν χαθεί από την Τετάρτη 4 Μαΐου. Ο Θήμιος εξαφανίστηκε μετά από άγρια επίθεση μπούλινγκ που δέχθηκε από νεαρούς. Δεν έχουμε τίποτα ακόμα από την ασφάλεια. Ακόμα ψάχνουν, ναι, και δεν έχουμε βρει. Θέλουμε να τον βρουν ζωντανόν. Ό,τι είναι με ενημερώνει ο διοικητής, έχω να τον εδώ έχω πολύ καιρό εγώ. Ήξερα ότι είναι εδώ στον πύργο, μου λέγανε ότι είναι εδώ στον πύργο. Εγώ έξω που έβγαινα όμως δεν τον έβλεπα. Δεν είχαμε καλές σχέσεις, είχαμε μαλώσει ένα διάστημα και είχε απομακρυνθεί από κοντά μου. Δηλαδή εγώ τον είχα, το σπίτι μου τον είχα στις αρχές. Μετά πήγε και έμεινε μόνος του. Εγώ θέλω να είναι ζωντανός, τίποτα άλλο δεν ζητάω. Και αυτοί που το κάναν θα πληρώσουν. Αυτοί που το κάναν και έχει γίνει αυτό που έχει γίνει. Την ώρα που οι έρευνες για τον εντοπισμό του Θήμιου είναι σε πλήρη εξέλιξη, ο Γεράσιμος Κουρούκλης, πρόεδρος και διοικητής του Silver Alert, ανέφερε ότι υπάρχουν δύο ακόμη μαρτυρίες ότι ο 39χρονος άνδρας εθεάθη σε Αττική. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, το Silver Alert δέχθηκε δύο κλήσεις που αναφέρουν ότι ο 39χρονος Θήμιος εθεάθη στην περιοχή του Πειραιά, ενώ χθες άλλη μια κλήση ανέφερε ότι τον είδαν σε περιοχή προς το Φάληρο. Αυτές είναι δύο μαρτυρίες ανάμεσα σε 150 μαρτυρίες. Α, μάλιστα. Έτσι. Όλες οι μαρτυρίες φιλτράρονται πριν να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να ενημερώσουμε την ασφάλεια. Έχουμε φιλτράρει τις μαρτυρίες, τις έχουμε επιβεβαιώσει στο μέγιστο δυνατό. Και από εκεί και μετά ενημερώνουμε και την αστυνομία για την βοήθειά της. Σήμερα από το πρωί μετά τις 10 η ώρα στην περιοχή του Πειραιά βρισκόντουσαν περίπου 200 εθελοντές. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι οποίοι είναι εθελοντές της υπηρεσίας Silver Alert, ανάμεσα σε αυτούς τους 28.000 εθελοντές που διαθέτει η υπηρεσία Silver Alert πανελλαδικά, είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να κινηθούν μέσα στους δρόμους του Πειραιά, στο κέντρο και, στην πέριξη περιοχή, προκειμένου να δουν μήπως εντοπίσουν κάπου τον ευθύνη. Πάντως, σήμερα το πρωί στη γειτονιά που είχε βρει καταφύγιο το τελευταίο διάστημα ο Θήμιος, κοντά στην περιοχή Κεραία στον πύργο, βρέθηκε εκ νέου η εκτιμάκ πατρών με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και ερεύνησαν τόσο στο σπίτι που έμενε και τη γύρω περιοχή, αλλά και εγκατελειμμένα σπίτια χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. Δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, ο άνθρωπος τώρα τόσο καιρό έπρεπε να έχει δοκιμάσει ένα σημείο ζωής. Πάει να πει ότι κάτι συμβαίνει. Αυτό το καημένο, σαν τρομαγμένο ζώο. Κάπου κρύφτηκε, μπορεί, δεν ξέρω τι να έκανε, να έδωσε τέλος στη ζωή του. Είχε προβλήματα υγείας, σοβαρά. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Silver Alert, Γεράσιμος Κουρούκλης, πρόκειται να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για το άγριο μπούλινγκ που δέχθηκε ο Θήμιος. Όπως ανέφερε, για τους 11 του πύργου μαζεύουν στοιχεία και συμπληρώνουν το φάκελο για να τον υποβάλουν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, έτσι ώστε να αναλάβει ανώτερος αγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, πλέον η εισαγγελία πύργου, εισαγγελία πρωτοδικών πύργου, έχει δώσει εντολή στην ασφάλεια πύργου, προκειμένου να διεξαχθούν έρευνες και να γίνουν ανακρίσεις κτλ. Ουσιαστικά δηλαδή έχει ανοίξει ένας φάκελος για το περιστατικό αυτό. Εγώ εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι επειδή υπάρχουν μέσα, όπως είπατε, παιδάκια οικονομικών παραγόντων, αλλά και πολιτικών παραγόντων, κακομαθημένα παιδιά, έτσι, είναι αυτά που λέμε ότι πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά και αυστηρά για να μην έχουμε ξανά επεισόδια. Εμείς όμως συγκεντρώνουμε τα δικά μας στοιχεία, τις δικές μας μαρτυρίες και ούτως ή άλλως εμείς θα καταθέσουμε μία μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Από τις καθαρίστριες μέχρι και τα κεφάλια. Έρευνα. Όλοι θα ελεγχθούν. Και από εκεί και πέρα αυτή η εμηνυτήρια αναφορά θα κατατεθεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου εκεί όπου εμείς έχουμε πρόσβαση.